Σελιάς, να έρθουμε τώρα κυρίες και κύριοι στο παραδοσιακό καζάνεμα για την Παρασκευή της Ρακής, το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη. Η τελετουργική, θα μπορούσαμε να πούμε, διαδικασία συνοδεύεται όπως πάντα από τραγούδια και βεβαίως κρητικό φαγητό. Είναι ο μήνας που απ' άκρη σε άκρη στην Κρήτη στείνονται καζάνια σαν αυτό, γεμάτα με νερό και στράφυλλα, δηλαδή πατημένα στα φύλλα με την φλίδα και τα κουκούτσια. Βγάλ τον αφρό. Πόσο είναι? 22 βαθμούς. Τα αυθεντικά κρητικά καζανέματα ζωντάνεψαν και φέτος στην Κρήτη. Στον παραδοσιακό οικισμό Κρίσα Γειτονία, κοντά στο χωριό Σφάκα, οι κάτοικοι μας δείχνουν πώς παράγεται η περίφημη κρητική ρακή. Αυτή την εποχή έχουμε το καζάνεμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο αξίζει πραγματικά να το ζήσει κάποιος. Και από την περιοχή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται κόσμος, αλλά και από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη που έρχονται άνθρωποι για να βιώσουν την εμπειρία του καζανέματος. Ο παραδοσιακός οικισμός βραβεύτηκε ως το καλύτερο νέο μικρό ξενοδοχείο στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι νέοι της περιοχής συγκεντρώνονται για τα καζανέματα και ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Πρέπει οι παραδόσεις να κρατιούνται και να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και από περιοχή σε περιοχή. Τα φέρνουμε στο καζάνι, τα βάζουμε μέσα, βράζει, γίνεται ο ατμός. Όταν βράσει, προχωράει ο ατμός από εδώ, κατεβαίνει μέσα εδώ στο βαρέλι, ψύχεται και κατεβαίνει η ρακή. Είναι ευκαιρία να μαζευτούμε, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, γιορτάζουμε, τρώμε, πίνουμε. Είναι κομμάτι της κουλτούρας μας, πρέπει να το υποστηρίζουμε όλοι, γιατί αν δεν το υποστηρίξουμε θα χαθεί. Για τους κρητικούς, η διαδικασία παραγωγής της περίφημης κρητικής ρακής συνοδεύεται πάντα από μουσική και νόστιμους παραδοσιακούς μεζέδες. Στη διεθνή επικαιρότητα.